μεταπίσει μια από τις τρεις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Καλός ο Βάρκας στο κέντρο αριστερά, με τον Χριστοδουλόπουλο να είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση από ότι ο Μπακασέτας. Δεν ξέρω σημώς γιατί δεν έπαιξε σήμερα. Ο Καλανόπουλος ήταν πολύ καλός. Είχε ένα πρόβλημα με τη δεξιά της πλευρά η ΑΕΚ, και παραγωγικά και αμυντικά, και μετά τον τραυματισμό του Μπακάκη εκεί βγήκε ο Αβραάμ. Αν είχε κανένα καλύτερο παίκτη, πιο γρήγορο, πιο δυνατό, θα δημιουργούσε καταστάσεις στη Λάρισα. Καλή τετράδα της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Μάνταλος στεκέφια. Ο Μάνταλος τα τελευταία παιχνίδια κάνει καταπληκτικά δεύτερα ημίχρονα. Ειδικά όταν και με τον Ολυμπιακό από κέντρο τον πάει αριστερά, με τον Ολυμπιακό έβαλε τον Γιώχα στο τρίτο χαφ και πέταξε τον Μάνταλο αριστερά. Κάνει εκπληκτικό παιχνίδι με ανάποδο πόδι από αριστερά. Και στο σήμερα με τη Λάρισα έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, όταν τον έβαλε πάλι στη θέση του Βάρκας και έβαλε τον σέρβο του Ολετσίνη. Πώς το λένε το σέρβο αυτό που έφερε ο Πάγιο? Όχι, ο Τσικρίσκη, ο Στόπερ είναι. Ένα βαρύ, Ναϊντάρε, ένα βαρύ τον έβαλε μπροστά από τον Γιώχανσον εκεί στον αέρα να δίνει μάχες κτλ. Πολύ ψηλή ομάδα η ΑΕΚ. Και πολλά και γκολ αποστημένα τελευταία. Και πολύ βάζει γκολ στον αέρα, πάρα πολλά γκολ στον αέρα. Πάρα πολλά γκολ στον αέρα. Σήμερα 2 γκολ στον αέρα. Και το τρίτο πάλι η αλλαγή του Φορς, πάλι με το κεφαλκάλα. Τα center back της Λάρισας είναι για να μαζεύουν, ας πούμε, τα γάλατα εκεί στη Βιογάλ, πώς λένε, στη Εβόλ, κάτω στη center back να φτάρει από στην Κούγια που πήρε στην αυτά του center back. Είχε και ένα σέρβο, ένα τρίτο, ένα βαρύ, ένα πορτιέρι. Πού τους βρήκατε από τότε? Εκείνος ο Αβραάμ, ο έξω αριστερά, μπακ ήταν, μετά τον έκανε έξω αριστερά. Ίδιος ο Μουτσινάς είναι, ρε, που είστε, εκείνος ο Αβραάμ. Πού τον βρήκατε, ρε, που είστε αυτός? Τη Λάρισα, αυτούς τους παίκτες. Πέρασαν παιχταράδες από τη Λάρισα, βαλαόρες, μουσιάριδες, κοκκουλίσκοι, ζιόγες, μόγες, τι δεν έχει περάσει από εκεί. Πατσιαβούρες, θυμάσαι, και εσύ είσαι και μικρός. Εγώ θυμάμαι, αλλά εσύ τι θες να θυμάσαι? Εκεί Λάρισα τώρα είναι αυτή. Είδα εγώ τη Λάρισα. Τυρίτσος με τσιμπώνας, τι θες, σε παπλίτσις, τι θες? Τι άλλο θες? Πες την αλήθεια τώρα για το τηλέφωνο που ήρθε από τον Γιώργο του Φυρό. Και δεν γίνει, ρε Κώστα, τον διώξανε τον άλλο, δεν αορίσετε με κάνανε. Ναι, αυτά δεν τα λεφτήκαμε.